δηλαδή καταλήγω και λέω, εάν φτιάξουμε δύο πλατείες, αυτές εδώ, τις οποίες μιλάμε σήμερα, εάν αγοράσουμε το οικόπεδο της Νάξου, το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά από το οικόπεδο της Όργας Κεφαλινίας, εάν φτιάξουμε την πλατεία της Όργας, εάν φτιάξουμε τα 12 στρέμματα Τρικόφων και Αιγαίου, τελειώνοντας τις πλατείες αυτή τη στιγμή στην Αγιά Τριάδα, όσο και στην Εφιάλη, η Γλυφάδα σε τι υστερεί, δηλαδή τι θα ενοχλήσει αυτός που μένει στη Βυζαντίου ή στην Αγίου Νεκταρίου να περπατήσει είτε με τα πόδια είτε με το αυτοκίνητο 1000 μέτρα και 2 χιλιόμετρα να πάει σε μια πλατεία να παίξει το παιδί του. Αλλά λοιπόν μιλάμε για υποκρισία, μιλάμε ότι θέλουμε να λαϊκίσουμε, να κερδίσουμε ένα μέρος του πληθυσμού και να μιλήσουμε ότι ξέρεις τα ψευδιά δεν τη φρόντισε κανείς. Είναι λάθος. Και αν γίνουν αυτές οι πλατείες, το πράσινο στην πόλη δεν θα είναι πλέον 4%, αλλά κοινό χρηστηφόρη και το πράσινο θα πάει στο 6% και 7% και 8% που θα πλησιάσουμε το μέσο όρο της Ευρώπης. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή μία οικογένεια, η οποία έχουν γίνει πλούσιοι σε κάποιο παρελθόν, η οποία ταλαιπωρείται από την εκάστοτε δημοτική αρχή, η οποία δεν έχει λύσει το θέμα, και μιλάμε ότι υπάρχουν 7 στρέμματα. Τι έκανε η Δημοτική Αρχή? Η Δημοτική Αρχή έκανε να πάει και να αποταθεί στο σώμα των λογιστών και να βγάλει μία τιμή. Η τιμή την οποία μας παραδίδει σήμερα είναι 1.530 ευρώ. Η τιμή η αντικειμενική είναι γύρω στα 880 ευρώ. Πράγματι, αγοράσαμε πριν 2 χρόνια, διότι υπήρχε τρομερό οικογενειακό πρόβλημα στην οικογένεια επί της επαμεινόντα, με 1.080 ευρώ. Και τι δεν λέμε λοιπόν, γιατί θέλω να το επαναλάβω, ότι πριν 2 χρόνια αγοράσαμε 1.600 στην όλη μας. Και θέλω να ρωτήσω, παρακαλώ, το Δημοτικό Συμβούλιο και τους πολίτες που παρακολουθούν. Έχει καμία σχέση η πάνω από τη Γούλαρη ή κάτω από τη Γούλαρη? Έχει καμία σχέση η περιοχή Καρβελά, όπως μιλάμε σήμερα, με το οικόπεδο το οποίο αγοράσαμε πριν 2 χρόνια? Έχει καμία σχέση όταν προχθές πουλήσαμε πριν από περίπου 2 μήνες στον κύριο Τσικνάκη στο ρέμα της Ευριάλης με 1.000 ευρώ, και μάλιστα έγινε πρόταση από το Δημοτικό Συμβούλιο να αγοράσουμε και το υπόλοιπο κομμάτι με 1.200 και το ταπεντέχνη, διότι είπε ο κύριος Τσικνάκης ότι εγώ έχω αγοράσει το υπόλοιπο με 2.000. Είναι πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αν δεν κάνω λάθος, περισσινή, η οποία πουλήσαμε στον κύριο Παπαθάνο με 1.300 ευρώ στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, η οποία είναι υποχρεωτική προσκύρωση. Αυτές είναι οι τιμές οι οποίες υπάρχουν στο τραπέζι. Και αυτή είναι η αλήθεια. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα, όπως προχθές κύριε Δήμαρχε, εγώ αν κατάλαβα καλά, και θέλω παρακαλώ να μου το επιβεβαιώσετε, μην διαψεύσετε, γιατί προχθές το είπα και δεν με διάψευσε κανείς, ότι έγινε μια πρώτη συνάντηση των επικεφαλής και ο καθένας κατέθεσε την άποψή του. Στη δεύτερη συνάντηση την οποία κάνατε με την οικογένεια, παρευρεθήκατε εσείς, ο κ. Παπαδόπουλος και ο κ. Βαρδιτσιώτης. Ο κ. Βαρδιτσιώτης κατέθεσε μια τιμή, η οποία ήταν, αν δεν κάνω λάθος, 1.290. Αν δεν είναι έτσι, πείτε μας, δεν είναι έτσι? Ερχόμαστε και συζητάμε επί της τιμής το 1.290. Αυτό έχω να πω εγώ. Το ερώτημα λοιπόν είναι, θέλουμε ή δεν θέλουμε? Εμένα η πρόταση δική μου στο τέλος της τιμής θα είναι, εάν δεν αγοραστεί και δεν ψηφίσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο, να αφηθεί ο δεύτερος ο χώρος. Δεν πάει άλλο πλέον, ή τα αγοράζουμε τα οικόπεδα ή τα αφήνουμε ελεύθερα, διότι ο άνθρωπος, από ό,τι κατάλαβα προχθές, με τον οποίο δεν συνδέει καμία σχέση, κατά το παρελθόν είχα σχέσεις. Τα τελευταία 10 χρόνια δεν μου μιλάει για αυτά τα οικόπεδα τα συγκεκριμένα, είπε ο άνθρωπος ότι, παιδιά, κύριοι, αφήστε με ελεύθερα. Δεν θέλω να το πάρετε. Αφήστε με να τα αφήσετε ελεύθερα, να τα αξιοποιήσω. Και νομίζω ότι το δικαιούνται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσαστάνης. Θα σας δώσω με τη σειρά που έχω γράψει. Κυρία Πρόεδρε, έχω την αίσθηση ότι αν σήμερα στη σημερινή συνεδρίαση βρισκόταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Τρόικα, θα νόμιζα ότι δεν θα υπάρχει, ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα καμία κρίση. Καμία κρίση, συζητάμε για καταγγελία. Αυτά τα μοιάζετε αμέσως εσείς. Αυτά τα μοιάζετε αμέσως εσείς. Είναι μια επισήμανση. Κάνω. Θέλω να πω το εξής, ότι η σημερινή συνεδρίαση είναι η συνέχεια του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου. Ειλικρινά, κύριε Δήμαρχε, απευθύνομαι σε εσάς, δεν έχω ακόμα λύσει την απορία γιατί έγινε διακοπή.
Για ποιο λόγο είναι διακοπή, δηλαδή γιατί στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο δεν πάρθηκε η απόφαση βάσει τη πρόταση την οποία κατεφέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχω κάποιες εκτιμήσεις, σε βάση περιπτώσει θεωρώ ότι τουλάχιστον να μην αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες υποθέσεις που θα συζητάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πιστεύω ότι σήμερα, όπως σας είχα πει και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, συζητάμε ένα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά την ύπαρξη των ελεύθερων δημόσιων κοινόπιστων χώρων στην πόλη. Βέβαια, όπως υπόθηκε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, η πολυδομική και χωροταξική ανάπτυξη στην Κρυφάδα έγινε με ένα στρεβλό τρόπο όπως έγινε σε όλη την Αθήνα. Με κριτήριο την αντιπαροχή και πού πουλάμε περισσότερο, πού πουλάμε φθηνότερο. Η Τερψιθέα εγκαταλείφθηκε τελείως. Αναπτύχθηκε μια πόλη με πάρα πολλά προβλήματα, πολυδομικά, χωροταξικά, τα οποία, όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, καμία δημοτική αρχή δεν είχε διάθεση να τα λύσει, να τα αντιμετωπίσει. Εγώ θέλω να σταθώ αυτή τη στιγμή σε ένα ζήτημα το οποίο αφορά, υπόθηκε και από τους προηγούμενους συναδέλφους, που αφορά το θέμα της εκτίμησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, αν και δεν είναι αυτό το κυρίαρχο. Απλά θέλω να σταθώ με το γεγονός, όπως σας είχα επισημάνει την προηγούμενη φορά, ότι οποιοδήποτε πολίτης ενδιαφέρεται να αγοράσει ένα μικρό οικόπεδο, πάνω απ' όλα αναθέτει σε έναν δικηγόρο να ελέγξει τους τίτλους και μετά προχωράει στην επόμενη διαδικασία. Εσείς, για κάποιους δικούς σας λόγους, φέρνετε αυτό το θέμα συζήτηση πριν καν ελεγχθούν οι τίτλοι από την υπηρεσία σας. Δεν υπάρχει καν ούτε ένα σημείωμα της νομικής υπηρεσίας και μάλιστα θέλω να επισημάνω, ξέχασα να το επισημάνω στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στην εισήγηση της συζήτησης, την οποία μας είχατε καταθέσει, ενώ αναφέρετε μέσα ότι συνημμένα είναι απόφαση έκθεση δήλωση του κ. Παπαδημητρίου για η έκθεση εκτίμηση Επιτροπής Καθορισμού, η έκθεση εκτίμηση της ΟΕ, ενώ λέτε ότι υπάρχουν οι πράξεις αποδοχής κληρονομιάς του συμβολογράφου Αθηνών Δημητρίου Κωνσταντίνου Μουρσούλου και το συμβόλαιο γονικής παρακής, δεν υπάρχουν. Όλα σε εσάς δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, κυρία Πρόεδρε. Τόσοι σύμβουλοι τα πήραμε. Ο οποίος παρέλαβε αυτά τα διαγραφά. Αν εγώ. Πώς αυτή η κυρία Ρηγού. Πληρώστε την πρόταση. Λοιπόν, όχι δεν αναπληρώνω, προς Θεού. Να με αφήσετε να συνεχίσω. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και θέλω να κάνω μια πολύ μικρή επισήμαση, κύριε Δήμαρχε, για ένα ζήτημα το οποίο το ξέρετε κι εσείς και με αφορμή μάλιστα και το κείμενο του Συλλόγου Φωνέων του 7ου Γυμνασίου της Κρυφάδας. Προσοχή, μη συμβεί πάλι σε αυτό το θέμα ένα μικρό βατοπέδι, όπως έχει συμβεί με το ζήτημα της αγοράς του οικοπαίδου για τη δημιουργία του 7ου Γυμνασίου Κρυφάδας και του τρίτου λυκείου που δυστυχώς πληρώθηκαν οι φερόμενοι ιδιοκτήτες και σχολεία δεν θα γίνουν. Και δεν θα γίνουν γιατί πληρώθηκαν επειδή δεν ελέγχθηκαν οι τίτλοι. Λοιπόν, προσοχή, μην ξαναπαναληφθεί αυτό το πράγμα. Σας έχουμε ενημερώσει, σας είχαμε επισκεφθεί σε ασύλλογο ζωή και τηλεμόνων. Αν δεν ελέγχθηκε του τίτλου, πιθανόν να ζητούμε πάλι σε τέτοια ζητήματα. Είναι πολύ σοβαρά αυτά τα σημεία στην πόλη. Δοθήκαν χρήματα του ελληνικού λαού και σχολεία δεν είναι. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο θέλω να βάλω στη σημερινή συζήτηση, το οποίο το ξαναβάλει στην προηγούμενη και η κυρία Πρόεδρος μάλιστα με διέψευσε, βρήκα τις αποφάσεις την 450, κύριε Δήμαρχε, του 95 και τη 297, την 450 και τη 297 που αφορά τις αποφάσεις του Πρασινώσου. Δεν ξέρω ποιοι από τους συναδέλφους έχουμε στα χέρια τους αυτές τις δύο αποφάσεις, που είναι πολύ σημαντικές. Είναι πολύ σημαντικές και θέλω να τις διαβάσω, να διαβάσω μάλλον δύο παραγράφους. Για ποιο λόγο επιβλήθηκαν αυτό το παράδειγμα, για ποιο λόγο επιβλήθηκαν αυτό το πρασινόσημο. Εδώ δεν είναι ένα ζήτημα. Η κυρία Πρόεδρος είπε ότι κάποια στιγμή επιχειρήθηκαν να παρθούν χρήματα από αυτό το πρασινόσημο και, εν πάση περιπτώσει, για να πληρωθούν μισθοί των εργαζομένων και δεν μπορούσαν να το κάνουν. Όντως έτσι είναι. Αλλά όμως προσέξτε τι λέει η απόφαση, η 297-95. Αποφασίζει κατά πλειοψηφία για την καταρχή επιβολή τέλους ή εισφοράς ίσου προς το 1 τέταρτο του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους για αποζημιώσεις από αναγκαστικές απαλλατριώσεις και αγορές ακινήτων προς διατήρηση και επάυξηση κοινόπιστων χώρων στα πλαίσια της βελτίωσης της ποιότητας ζωής και αύξησης του αποθέματος γης του Δήμου μας. Και στην επόμενη απόφαση υπάρχει έγγραφο του κ. Σοφρονά, που ήταν τότε διευθυντής των τεχνικών υπηρεσιών, που λέει: κλείνοντας, επισημαίνεται ότι το απεγγελικό πολεμικό σχέδιο Κρυφάδας υπολόγισε τις ελλείψεις γης για κάθε είδους κοινωνική υποδομή σε 250 στρέμματα, από τα οποία αν εφερθούν τα 40 στρέμματα των χαρακτηρισμένων χώρων και οι χώροι που συνήθως απαλωτριώνονται από τρίτους, ως κλπ., παραμένουν στο Δήμο στα πλαίσια ανταλλαγών και συμφωνιών με ιδιώτες περίπου 150 στρέμματα, και εδώ είναι η σημασία της παραγράφου, για τα οποία κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει πρόβλεψη και στρατηγική απόκτηση. Άρα λοιπόν εδώ έρχομαι σε μια
προσέγγιση και λέω το εξής. Εσείς έχετε μαζέψει από ό,τι μας έχετε πει γύρω στα 12 εκατομμύρια ευρώ από το πρασινόσημο για να τα διαθέσετε για αυτούς τους σκόπους. Αν τα διαθέσετε αυτά τα χρήματα σήμερα, πόσα χρήματα θα μείνει για να αγοράσετε τα υποθέμενα οικόπεδα που κάποια στιγμή θέλετε να αγοράσετε? Τίποτα. Δεν θα μείνει τίποτα. Θα μείνει 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια. Δεν θα μπορέσετε να τα αγοράσετε. Και εν πάση περιπτώσει, για να μην μακρηγορώ, θέλω να πω το εξής. Επειδή ένας από τους βασικούς λόγους που μας έχετε θέσει στη συζήτηση και μάλιστα αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο το κίνητρο που φέρνει τόσο γρήγορα αυτό το θέμα, είναι η πιθανή δέσμευση αυτών των χρημάτων από τους δανειστές και την Τρόικα. Ότι πιθανόν επειδή αυτά τα χρήματα θα χαθούν με στην γενική λογική αφέρμαξη των πάντων, να πληρώσουμε λοιπόν γρήγορα, να πάρουμε αυτά τα οικόπεδα να τελειώνουν. Εάν συμβεί αυτό λοιπόν, γιατί απόψε δεν παίρνετε μια απόφαση να παγώσετε αυτό το πρασινόσημο, χρήματα 25% επί των δημοτικών τελών που πληρώνει ο κάθε λιβαδιώτης, που θα πάνε τζάμπα, θα πάνε στο στράφι. Δεν μαζεύονται αυτά τα χρήματα. Και μάλιστα, για να κλείσω, θέλω να απευθυνθώ και στον κύριο Λανδράκη, ειλικρινά, επειδή ο κύριος Λανδράκης είναι ένας δήμαρχος που έχει θητεύσει σαν δήμαρχος και έχει μια μεγάλη εμπειρία. Να ρωτήσω το εξής. Στην πρόταση εμείς που θέλουμε να κάνουμε, κύριε Λανδράκη, γιατί τότε εσείς είχατε καταψηφίσει την πρόταση του κύριου Σποντελίδη για το πρασινόσημο. Έχω εδώ τις αποφάσεις. Θα ψηφίσετε υπέρ ή κατά της πρότασης που κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο να παγώσει το πρασινόσημο το, αυτό που υπάρχει επιβολή του, του προστήμου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δήμο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Δήμος μας είναι ο μεγαλύτερος Δήμος οικιστικά μετά από τον Δήμο της Αθήνας και του Πειραιά. Σε κοινόχρηστους χώρους στερούμε απελπιστικά. Και σας το λέω ότι στερούμε απελπιστικά γιατί ασχολήθηκα και έκανα έργο. Πριν 1,5 χρόνο, όταν ήμουν αντιδήμαρχος οικονομικών και κοινόχρηστοι χώροι είναι στην αρμοδιότητα της Αντιδημαρχίας του Αντιδημάρχου Οικονομικών, ασχολήθηκα, ζήτησα τις υπηρεσίες να μου φέρουν ένα κατάλογο με τους χώρους που έχουμε δεσμευμένους. Και ήταν απελπιστικά, επαναλαμβάνω ελάχιστα, περίπου 14-15. Και οι περισσότεροι από αυτούς σε έκταση της τάξης των 400 μέτρων, των 500 μέτρων κλπ. Στην πόλη μας, όταν κατά καιρούς διάφορα τμήματα μπαίνανε στο σχέδιο πόλης, προβλέπονταν και κοινόχρηστοι χώροι, πλατείες. Όλες αυτές οι πλατείες χάθηκαν, τα λέω πολύ απλά έτσι για να τα πούν και οι πολίτες για να καταλαβαίνουν, από την πολυσυνεργία των δημοτικών συμβουλίων. Αποκλειστικά και μέσα ήταν τα τότε δημοτικά συμβούλια. Έχουν χαθεί ολόκληρα τετράγωνα και μπορείτε να προστρέξετε στην πολυοδομία τα δουλειά να τα βρείτε, επειδή τα δημοτικά συμβούλια θελητά ή αθελητά δεν φρόντισαν να τα δεσμεύσουν. Λοιπόν, σήμερα εμείς να μην πέσουμε στην ίδια παγίδα. Σήμερα εμείς καλούμαστε, είναι το τελευταίο τετράγωνο που έχει μείνει. Δεν υπάρχει άλλο οικιστικό τετράγωνο στην πόλη μας που να είναι ελεύθερο. Έχουν μείνει κάποιοι μικροί χώροι. Είχα και μία επαφή με τον κύριο Αντιδήμαρχο των Οικονομικών, τον κύριο Γιώργιο Κόκορη, σχετικά πάλι με τους δεσμευμένους χώρους και τα χρήματα που έχουν στο πρασινόσημο, και με μία αναλογιστική έτσι πρόχειρη μελέτη που κάναμε, είδαμε με τα χρήματα που έχουμε τώρα μπορούμε να αγοράσουμε όλους τους χώρους. Και τους περιβόητους χώρους που λένε στην Τερψιθέα, ότι τι θα γίνει η Τερψιθέα. Ό,τι έχουμε δεσμευμένο στην Τερψιθέα, επαρκούν τα χρήματα να τα αγοράσουμε. Δηλαδή να αγοράσουμε και το Παπαδημητρίο, να αγοράσουμε και τα κίνητα στην Τερψιθέα και όποιο άλλο έχουμε δεσμευμένο. Κάνω θερμή παράκληση. Τα της τιμής θα τα βρούμε. Να πάρουμε μια απόφαση καταρχήν ότι θέλουμε να τα αγοράσουμε. Και η διαδικασία της αγοράς ενός ακινήτου από το Δήμο είναι συγκεκριμένη. Όπως είναι και στους ιδιώτες. Πρώτα αποφασίζεις αν σου κάνει αυτό που θέλεις να το αγοράσεις. Αφού αποφασίσεις ότι σου κάνει, εν συνεχεία διαπραγματεύσεις την τιμή και αφού τα βρεις και στην τιμή, λες μετά στους νομικούς ή προχωρήστε σε έλεγχο τίτλου. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Επειδή ακούστηκαν διάφορα.
Έτσι με, δεν ελέγξαμε, δεν κάναμε. Όχι, δεν θα ελέγξουν. Θα αποφασίσουμε ότι θέλουν να αγοράσουμε. Εμείς είμαστε δημοτικοί σύμβουλοι. Δεν είμαστε ούτε συμβουλογράφοι, ούτε δικηγόροι. Λοιπόν, έχουμε νομικούς, αρκετούς έχει ο τέταρτος όρφος, έχει αρκετούς γυναίκες και άντρες. Θα τους αναθέσουμε και από όλες τις παρατάξεις και πίσω μας υπάρχουν νομικοί και παντού. Και αν δεν είναι εκεί κλειστοί, δεν θα αγοράσουν. Είναι απλούστατο. Δεν κατάλαβα γιατί αυτοί τρεμούν, αν δεν είναι τίτλοι, δεν είναι τίτλοι. Θα τα βρουν αυτοί που πρέπει να τα βρουν. Έπειτα. Και κάτι άλλο έτσι να το διευκρινίσω. Η διαδικασία της αγοράς από τον Δήμο έρχεται σε νομικό πλαίσιο. Δηλαδή, πάνω αναγκαστικά στους οπτικούς εκπομπητές, ακούστηκε μία τιμή λέει, που είπανε τα 830 ευρώ που είναι αντικειμενική αξία κλπ. Αυτό είναι διαδικαστικό. Λέει ο νόμος. Ακίνητο μέχρι 60.000 ευρώ, αξίας μέχρι 60.000 ευρώ, αποφαίνεται η Επιτροπή του Δήμου και βάζει πραγματικά αυτή τη τιμή την αντικειμενική αξία. Εάν είναι πάνω από 60.000 ευρώ η αξία του ακίνητου, πάνω στους οπτικούς εκτιμητές. Οι οπτικοί εκτιμητές βγάζουν μια τιμή και έρχεται μετά στο Συμβούλιο αυτή τη τιμή και αρχίζει η διαπραγμάτευση με τον, στην προκειμένη περίπτωση με τον ιδιοκτήτη. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση, εκεί μεμφόμαστε, να αγοράσουμε πάνω από την τιμή των οκτών εκτιμητών. Πάνω από την τιμή δεν μπορούμε. Σας συμβούλιο να πάρουμε απόφαση και να πούμε ήπιο, είπαν ορκωτοί εκτιμητές 1.600 ευρώ και εμείς να πούμε 1.700. Αυτό δεν είναι. Πιο κάτω γίνεται. Αλλά το πιο κάτω πρέπει να τα βρούμε και με τον πολιτή. Και πρέπει και κάτι, και κλείνω, κάτι τελευταίο να γνωρίζετε, ότι οι διαδικασίες αυτές έχουν συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Ο νόμος, όπως προστατεύει και τον ιδιοκτήτη, δεν προστατεύει μόνο εμάς. Προστατεύει και την ιδιοκτησία. Νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια του χαρακτηρισμού και επαναχαρακτηρισμού κλπ. Και θα έρθει μια μέρα ο κύριος Παπαδημητρίου να βγάλει στο χέρι και θα βγάλει άδεια όπως είχε βγάλει και ο κύριος Κορδάκης και θα αρχίσει να χτίσει. Και μετά εμείς με ένα σας τρίβει από εδώ και άλλο σας τρίβει από εκεί. Και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, όπως είπα την προηγούμενη φορά, και οι συμπολίτες μας και όλοι, θα μείνουν, μην πω με τι θα μείνουν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να με συγχωρείτε λίγο, αλλά είμαστε εδώ δεκάδες κάτοικοι εκπόντες περιοχής. Έχουμε θέσει πρωί με εσάς διατάξει σε ένα θέμα που αφορά... Δεν έχουμε μπει στο επόμενο συμβούλιο, δεν υπάρχει μια ελπίδα με όλα αυτά που συμβαίνουν στην χώρα. Άρα, τι πρέπει να απαντήσουμε εμείς σε όλο αυτό το κόσμο? Πρέπει. Τρία πράγματα πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε την κοινωνική πολιτική, όπως πήραμε και απόφαση και ξέρει και ο κύριος Καστάνης, για τις ευπαθείς ομάδες, να κάνουμε ανάπτυξη και έργο, όπως κάνει ο κύριος Κόκορης και με αυτή την απόφαση σήμερα θα προχωρήσουμε σε αυτό. Και το τρίτο, πρέπει να διαφυλάξουμε το κύρος των θεσμών εδώ μέσα και τη δημοκρατία. Πρέπει να προτάξουμε τη διαφάνεια, την αξιοπιστία, την αξιοσύνη και την αμπαλουσία. Και έρχομαι στο θέμα το σημερινό. Έχουμε δύο θέματα να λύσουμε. Το ένα είναι το ιδιοκτησιακό, όπως μπήκε, και το άλλο είναι τις τιμές για τα συγκεκριμένα οικόπεδα. Κοιτάξτε, στο ιδιοκτησιακό, οποιοδήποτε δημότης θέλει να πάει να αγοράσει ένα οικόπεδο, το πρώτο που θα κάνει είναι να μιλήσει με το μεσίτη. Θα μιλήσει με το μεσίτη για να συμφωνήσει την τιμή. Και όταν συμφωνήσει την τιμή, αφού τη συμφωνήσει, μετά θα μπει σε κάποια έξοδα να βάλει έναν δικηγόρο, να δει αν η τίτλη είναι καλή, να δει το πολεοδομικό σχέδιο και τα υπόλοιπα. Άρα,
Θέλω να πω ότι εδώ πέρα σήμερα εκφράζουμε τη βούληση ότι θέλουμε να κάνουμε στα συγκεκριμένα οικόπεδα πράσινο και θέλουμε να τα αγοράσουμε. Δεν εκφράζουμε άποψη για τους τίτλους των συγκεκριμένων οικοπαίδων. Και όπως άκουσε τον κύριο Βαρμιτσόκη, είπε ότι από ό,τι ξέρει η αστυνομική υπηρεσία δεν έχουν πρόβλημα οι τίτλοι. Είμαστε εν μέρη κατοχυρωμένοι. Τα ίδια. Άρα νομίζω ότι για το θέμα το ιδιοκτησιακό δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα και μπορούμε να προχωρήσουμε. Να πάρουμε μια απόφαση συνεννόηση με τον κύριο Παπαδημητρίου. Και τώρα πάω στο θέμα της τιμής. Λοιπόν, εγώ είμαι ακάθαρος. Επειδή λαμβάνω υπόψη τη σημερινή εποχή και την κρίση, επειδή έχω μια... Όλα αυτά που γίνεται σαν σκαλέτους, σαν παρακαλώ, κύριε, που μπορείτε να αποχωρήσετε. Καθήκα έξω. Εσείς έχετε κριτική καφεταρία, πείτε. Σταματάς. Σας παρακαλώ, πάντας μια καφεταρία και πρέπει να προστατεύσω τους δημοτικούς συμβούλους. Έξω. Θεωρώ για την τιμή. Πρώτα, εγώ δεν λαμβάνω υπόψη μου καθόλου τους ορκωτούς εκτιμητές. Έχουμε ένα πρόσφατο παράδειγμα όπου έγινε το μεγαλύτερο σκάνδαλο στη χώρα και οι εκτιμητές αντάλλαξαν λίμνη με οικόπεδα και κατέληξε στο μεγαλύτερο σκάνδαλο. Εμένα δεν μου λέει λοιπόν τίποτα όταν κάποιοι λένε εδώ ότι 1500 ευρώ κάνει. Τη σημερινή εποχή αυτό δεν το λαμβάνω καθόλου υπόψη μου. Πάει αυτό. Δεύτερον, έχω προσωπικό παράδειγμα στο οποίο οι τιμές κυμαίνονται γύρω στα 900 με 1000 ευρώ. Τρίτον, εδώ ο κύριος Τσιχνάκης πριν ένα μήνα του δώσαμε για ένα υποδέστερο πάλι εκεί γύρω στα 1000 ευρώ. 1200 ευρώ. Και το τελευταίο, ο κύριος Δήμος θα ξέρει, έγινε ένα πρόσφατο συμβόλαιο στην ίδια περιοχή, 600 μέτρα με 700.000 ευρώ, πάλι γύρω στα 1100. Δηλαδή, γύρω στα 1000 με 1100 είναι η τιμή που πρέπει να αγοράσει οποιοδήποτε δημότης. Όπως σκέφτομαι εγώ για την τσέπη και ο κάθε δημότης για να αγοράσει, με αυτό το σκεπτικό θα ψηφίσει και ο κάθε δημοτικός σύμβουλος εδώ σήμερα. Δηλαδή, εγώ θα αγόραζα σήμερα με 1290. Δεν θα αγόραζα. Τέλος. Άρα, η άποψή μου, η αρχή μου, η συνείδησή μου, το 1290 δεν μου επιτρέπει να το ψηφίσω. Τελείωσε. Μπορεί να είμαι φίλος με τον Δήμαρχο, μπορεί να είμαι... Δεν έχει καμία σχέση. Αλλά η συνείδησή μου δεν ψηφίζω το 1290. Τώρα. Πέρα από αυτό όμως, επειδή είδαμε ότι κινδυνεύουμε να χάσουμε όλα αυτά τα χρήματα, μπορεί και το κράτος μέσα στην κρίση να μας τα τραβήξει όπως έγινε με τους σεισμομαχείς. Και πρέπει να κάνουμε και έργο. Αυτά πρέπει να γίνουν πράσινο για την Λιφάδα, πρέπει να δώσουμε έργο στους δημότες μας. Γι' αυτό είμαι της άποψης ότι πρέπει να επικρατήσει η κοινή λογική σήμερα, να είμαστε ομόψυχοι, να ομονοήσουμε και συμφωνώ να βρούμε μια τιμή εν τέλει που όλοι να την ψηφίσουν και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Δόξα τω Θεώ, είναι διακαής πόθος του δημάρχου μας, ο οποίος είναι άξιος, αγωνιστής, έχει κάνει τόσα πράγματα και με τον εγώ. Για να ολοκληρώσω, θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει
άκρη, εφόσον είναι πολιτική βούληση όλων των παρατάξεων, είναι πολιτική βούληση όλων των παρατάξεων να παρθούν αυτά τα κόμματα. Και ο κύριος Παπαδημητρίου, σαν ιδιώτης, πρέπει να προσέξουμε, είναι δημότης κι αυτός, όπως όλοι μας θα πουλάγαμε κάποια τίματα, να μην μείνει δυσαρεστημένος. Μπράβο το εξής. Λοιπόν, κάνουμε έκκληση στο σώμα. Κάντε μια πρόταση. Είπαμε, συγγνώμη, να τελειώσω αυτό. Συγγνώμη, δεν πρέπει να βοηθήσω αυτό. Θα βοηθήσω αυτό. Είστε απίστευτοι, πραγματικά. Θα παρακαλούσα τους συμβούλους και τους αγαπητούς συναδέλφους. Λοιπόν, να πάμε στην ψηφοφορία σε αυτό το θέμα, να το κλείσουμε για να φτάσουμε να συζητήσουμε το άλλο. Οπότε, όποιοι θέλουν να τοποθετηθούν, να είμαστε λίγο σύντομοι. Σας είπα του ιδιοκτησιακού ότι θα γίνουν όλες οι ενέργειες όπως τις είπαμε. Θα πρέπει λοιπόν, εάν κάποιος σύμβουλος δεν έχει να προσθέσει κάτι, να μιλήσει ένας από την πλευρά των ιδιοκτητών και ένας από την πλευρά των κατοίκων που έχουν έρθει, γιατί είναι και οι κάτοικοι που ενδιαφέρονται για τον χώρο όπως και εσείς. Και είναι και αυτοί οι κάτοικοι που πρέπει να τους σεβαστούμε. Να επιστρέψουμε τη διαδικασία να πάμε στο επόμενο θέμα, να συζητηθεί το θέμα της ΔΕΗ. Σας παρακαλώ πολύ, είμαστε σύντομοι. Παρακαλώ πάρα πολύ, μην το κάνετε αυτό. Αν σας παρακαλώ, ξέρω ότι προσπαθείτε και εσείς να μας προστατεύσετε. Αλλά επειδή έχει δημιουργηθεί αυτό το κλίμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και επειδή είναι χρήσιμο να ακούσουμε όλες τις παρατηρήσεις των συναδέλφων και τις προτάσεις τους, κάντε μία παρένθεση. Να φύγει ο κόσμος, να συζητηθεί το θέμα του και να φύγει ο κόσμος. Ώστε να παλέψουμε. Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς εγώ θα ήθελα να πω κάτι. Δεν μπορεί να συμπεριφερόμαστε απέναντι στους δημότες με την δίθεν απειλή της Δημοτικής Αστυνομίας. Αυτό το πράγμα θα παράγω. Ζητώ όμως και από τους δημότες, ζητώ όμως και για τους δημότες, για ένα θέμα το οποίο προβληματίζει κάθε σπίτι, κάθε νοικοκυριό και κάθε Έλληνα. Ζητώ από τους δημότες το εξής, γιατί εγώ πιστεύω ότι οι καλύτερες συζητήσεις γίνονται όταν τηρείται και ο τύπος για να μπορέσουμε να βρούμε και την ουσία. Οι συζητήσεις, αφήστε τις λογικές, καταλύω τους τύπους. Θα το συζητήσουμε και το θέμα. Αλλά πρέπει να ολοκληρώσουμε και είναι καλύτερο που είσαστε και εσείς εδώ. Με συγχωρείτε. Είναι καλύτερο να είστε και εσείς εδώ, να είσαστε παρόντες σε ένα τέτοιο προβληματισμό που γίνεται, γιατί τα δικά σας λεφτά αφορά και εμείς είμαστε και κρινόμαστε υπόλογοι στη δική σας συνείδηση για τη διαχείριση των δικών σας χρημάτων. Και ένα μέρος από αυτά τα χρήματα που συζητάμε σήμερα πώς θα τα αξιοποιήσουμε, τα έχετε ήδη πληρώσει με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Λοιπόν, εγώ προτείνω να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση έτσι όπως πρέπει. Εγώ είμαι διατεθειμένος, παρότι είχα σωρία ερωτήσεων, να μην πω στην επόμενη ακριβώς συζήτηση στις ερωτήσεις, να παραχωρήσω το χρόνο μου στους δημότες και να συζητήσουμε το θέμα του Καρατσιού. Αλλά θα ζητήσω και από αυτούς την κατανόησή τους να ολοκληρωθεί μια συζήτηση που ξεκίνησε. Γιατί θα πάμε... Σας ευχαριστώ για την κατανόηση, αλλά νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το διαπιστώσετε και να πείτε ότι οι άνθρωποι που συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο σε όλες τις συζητήσεις, ενδεχομένως και μακρύγορουν και λένε και επαναλαμβανόμενα θέματα. Αλλά ο καθένας θέλει να καταγράψει και την άποψή του. Είναι ένας δημόσιος δημοκρατικός διάλογος. Ενδεχομένως αν το Προεδρείο διότι έχει κάποιος χρόνος να ήταν και λίγο πιο σύντομο, δεν θέλει η κυρία Πρόεδρος να βάλει το ρολόι. Κυρία Πρόεδρε, θα πω κάτι. Κυρία Πρόεδρε, θέλω να πω κάτι.
θα με βρίσκετε αιώνια αντίθετο. Κύριε Βαλτιώτη, την πολιτική αστυνομία τη φώναξα για να μιλήσει την τάξη μέσα. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω το εξής. Μετά από τέτοια πίεση, την οποία είναι, δεν προέρχεται οι συγκριμότητες μας που έχουν όλα τα δικαιώματα και θέλουν να μιλήσουν ένα θέμα. Αλλά και αυτό το θέμα που μιλάμε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μπορεί να γίνει υπό πίεση. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω. Ξέρω ότι καταστραφείται ο κανονισμός. Αν όμως πάρουμε μια απόφαση ομόφωνη, όλα τα δημοτικά μέλη, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, θα μπορείτε να κάνετε αυτή την παραχώρηση, να μιλήσετε γι' αυτό και μιλάμε μετά το δικό μας. Μπράβο. Έχουμε να πούμε πολλά. Μπράβο. Όχι, δεν γίνεται. Μισό λεπτό, επειδή το θέμα είναι σοβαρό. Κύριε Παπαδητζόπουλο, συμφωνείτε να κάνουμε να το θέμα αυτό που συζητάμε να το πάμε Τετάρτη 3 ώρα. Κύριε Παπαδητζόπουλο, που λένε γνώμη για να και ο Τάσο, να το αφήσουν και να πάμε στο κανονικό συμβούλιο. Θα γίνεται. Έχουμε περάσει το χρόνο, μία ώρα ήταν αυτό. Και από τους δημοτικούς συμβούλους. Γιατί πρέπει να ένα λεπτό. Κύριε Δημαρχέ, βλέπετε και από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξής σας ότι υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός. Εγώ σας το είπα από την αρχή ότι το περιβάλλον είναι σαφρό. Κάθε μέρα μεταβαλλόμενο. Λοιπόν, ας το αφήσουμε να το συζητήσουμε, να το αναβάλουμε εκ νέου. Να δούμε και στη συζήτηση. Ή θα πάρουμε τώρα απόφαση ότι συμφωνούμε όλοι για την αγορά των οικοπαίδων. Μην ακουμπήσεις, μην σας ουρίσεις. Θα
Συμφωνείτε ότι το σώμα αποφασίζει για την αγορά του 4. Επειδή αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, ο τρόπος που λειτουργεί είναι πολλές φορές στα όρια. Δεν έχουμε πρακτικά. Πότε δεν έχουμε πρακτικά. Το κείμενο της απόφασης για να ξέρουμε γιατί ψηφίζουμε. Όχι, δεν είναι το δημοτικό συμβούλιο. Η πρόταση που παίρνει σε ψηφοφορία Ο κανονισμός λέει ότι δεύτερη διακοπή δεν γίνεται. Αναβολή όμως του θέματος γίνεται. Λοιπόν, εγώ προτείνω να αναβληθεί και να έχει ο σύνολο το θέμα τη Δευτέρα, όποτε θέλετε. Εγώ από τις απολύες δεν έχει φανεί κάποιος που δεν θέλετε να το αγοράσουμε. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό το λόγο μπορούμε να πάρουμε απόφαση για την αγοράσουμε. Από ό,τι κατάλαβα, η κυρία Μπίλια πρότεινε, και αν δεν κάνω λάθος, το εισεμπίστηκε και ο Δήμαρχος, να γίνει, να πάρετε μια απόφαση για αγορά των αχινήτων, χωρίς και να μην φαίνεται το όνομα. Έτσι πήγε η αμήνυα. Κύριε Παπαδημητρίου, είπε επικοινοποίηση τη προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν μιλάω τώρα, μιλάω για το 2010, να παραμείνει ω κοινόχρηστο χώρο. Έτσι, επικοινοποίηση τη προηγούμενη απόφαση. Ήταν και η παραπιβολή τη αναγνώριση. Κύριε Αμπίλια, σήμερα δεν είναι κοινόχρηστο χώρο. Δεν έχετε καταλάβει ότι είχε αποχαρακτηριστεί με δικαστική απόφαση. Αυτό δεν το καταλαβαίνετε. Αν τυχόν δηλαδή. Θα γίνεται και το Δημοτικό Συμβούλιο και θα λέτε για μονάδα, για τιμή μονάδος για το οικόπεδο. Και δείτε το όνομά μας. Δεν χρειαζόμαστε να έρθουμε εδώ. Δεν χρειαζόμαστε να έρθουμε εδώ. Αναβολή, αναβολή. Αυτό δεν το καταλαβαίνετε. Αυτή τη στιγμή, πάνω σε ένα θέμα υπηρεσιακό, αρκεί που δεν υπήρχε. Εντάξει, εντάξει. Την πρόταση να αγοραστούν τα οικόπεδα και να συζητήσουμε σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο την αξία του θεματοφυλάκου. Τι ψηφίζει. Θέλει κανείς αντίδυση. Ομόφωνα. Λοιπόν, ομόφωνα παίρνουμε την απόφαση. Είναι αυτό τώρα το επίπεδο που να πάρω από αυτό.
σχέδιο της απόφασης. Το σχέδιο της απόφασης, κυρία Πρόεδρε. Το σχέδιο απόφασης. Θέλουμε να αγοράσουμε τα οικόπεδα. Αυτό είναι. Θέλω να αγοράσω το οικόπεδο. Είναι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ρωτήσατε με έναν αντίθετο δικηγόρο. Τι είναι απόφαση. Θα βγει. Παρακαλώ που καταθέτετε, πρέπει να είναι συγκεκριμένος. Δηλαδή, εγκρίνεται η αγορά του οικονομικού τετραγώνου 469-470. Ναι. Τελειώσετε, βγάζε μία, βγάζε αύριο το πρωί για οπότε κάτι συμβούλιο και το υπόλοιπο. Δεν τα αγοράζουμε, αφού δεν συμφωνήσουμε με τιμή. Δεν λέτε τίποτα, εμείς λέμε την πρόθεσή μας. Η πρόθεσή μας είναι συμφωνούμε. Όταν μιλήσω πριν κάμποσο καιρό πήγαμε τα δύο οικόπεδα αυτά στο ΣΟΕ, σημαίνει ότι φυσικά και έχουμε την πρόθεση να τα αγοράσουμε. Δήμαρχε, έτσι αρχηγός, και μην ξεχνάμε ότι έχουμε.